κωμωδία Απατεώνες και Τζέντελμεν με τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Γιάννη Μπέζο, μετά την επιτυχημένη περσινή της πορεία, ανεβαίνει και πάλι στη σκηνή για 20 παραστάσεις. Τι χρήματα της έκλεψες? Τις 50.000 δολάρια που τις έκλεψες. Μα δεν τις έκλεψα 50.000 δολάρια! Τα ρούχα μου! Δεύτερη χρονιά. Νομίζω ότι θα πάει εξίσου καλά, αν όχι και καλύτερα, γιατί όχι. Στην πρεμιέρα του έργου για τη φετινή σεζόν έδωσαν το παρόν πολλά λαμπερά πρόσωπα από το χώρο του θεάματος. Από την Άννα Φόνσου και την Κατερίνα Λέχου μέχρι τον Εμίλιο Χιλάκη και το Μέμο Μπεγνή. Τα παιδιά είναι εξαιρετικοί, και ο Φιλιππίδης και ο Μπέζος. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι πατήσαμε. Καλά, καλά, το παίξει τόσο κατάκαρδα. Στο κάτω-κάτω δεν ήταν μόνοι τη, είχε και συνεργάτες. Εμάς. Οι δύο πρωταγωνιστές, που ήταν ταυτόχρονα και οι σκηνοθέτες της παράστασης, έδωσαν για μία ακόμα φορά ρεσιτάλ υποκριτικής, προσφέροντας στους θεατές άφθονο γέλιο. Έχεις καθόλου λεφτά? Ναι, έχω 1.900 δολάρια. Είναι εξαιρετική, είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί. Δύο σπιγουδαίοι μεγάλοι κομικοί ηθοποιοί, που για εμάς τους νεότερους είναι παράδειγμα προς μίμηση. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση που θα αφήσει εποχή. Θέλω να βοηθήσω τη μαμά σου που είναι γιαγιά σου. Σε παρακαλώ, άσε με να της αγοράσω το γοφό. Όπως βλέπετε, το καλό θέατρο σε πείσμα των καιρών παραμένει ολοζώντανο. Όσο για την τηλεόραση... Τηλεοπτικά θα συνδούμε κάπου. Πού λες εσύ? Πόσα σύνορα γίνονται? Δεν υπάρχουν σύνορα, παιδιά, οπότε προς το παρόν όχι. Θέατρο και πάλι θέατρο, κυρίες και κύριοι.